Αλεξία, μας αφήνεις λίγο μόνος αυτό το ταξίδι του Νεκτάριου με την Αυστρία. Μας αλλάζει το πρόγραμμα. Ναι, φυσικά, κανένα πρόβλημα. Καταλαβαίνω. Γεια σας. Δεν θα ξαναγυρίσει από την Αυστρία. Θυμήσου το. Όχι. Ο Νεκτάριος λατρεύει τα παιδιά του. Δεν θα τα εγκαταλείπει. Αν τα ξαναβρεί με τη Δήμητρα, προς τα εκεί πάει, θα τους πάρει μαζί του εκεί. Θα πάρω στην τράπεζα. Να δω αν σήκωσε λεφτά και πώς. Ναι, Παύλο. Μανθαίος Μανθαίου. Πες μου, σε παρακαλώ, επειδή ψάχνω το Νεκτάριο, είναι στα μπέλια και προφανώς δεν έχει σήμα. Έπρεπε να σηκώσει κάποια λεφτά για να πληρωθούν κάποιοι εργάτες. Έχει κάνει αυτή την ανάληψη. Όχι. Εντάξει, Παύλο, θα κάνω εγώ την ανάληψη. Σε ευχαριστώ. Δεν σηκώσε λεφτά. Είναι ο κοινός μας λογαριασμός στην Ελβετία. Αλλά δεν μπορούμε να μάθουμε με ένα τηλεφώνημα. Πάρε τη Δήμητρα, μπορεί να ξέρει κάτι. Γεια σου, Δήμητρα, τι κάνεις? Καλά. Να σε ρωτήσω, με τον Νεκτάριο μίλησες καθόλου σήμερα? Γιατί, συμβαίνει κάτι? Θα σου εξηγήσω. Μήπως μπορείς να έρθεις από το σπίτι για λίγο να μιλήσουμε? Όχι, δεν θα έχεις καμία ενοχλητική συνάντηση. Σου δίνω το λόγο μου. Εντάξει, σε μισή ώρα είναι καλά. Σε ευχαριστώ. Γεια. Πάμε. Πρέπει να πάρουμε και τη γιαγιά να μην εμφανιστεί η Χριστίνα του σπίτι. Έλα. Γεια σου, Δημήτρα. Σε ευχαριστούμε που ήρθες. Έλα, κάθισε. Θα πεις κάτι? Τίποτα, ευχαριστώ. Τι έπαθε ο Νεκτάριος? Είναι εξαφανισμένος, Δημήτρα. Σκεφτήκαμε να πάρουμε εσένα γιατί ξέρω ότι τώρα τελευταία ήρθατε πολύ κοντά. Σε φιλικό επίπεδο, Αχιλέα. Έχουμε τρία παιδιά μαζί και τον πονάω. Έκανα κι εγώ λάθη. Αυτά τα ξέρετε καλύτερα εσείς. Κοίταξε, Δήμητρα, τελευταία έχουν γίνει διάφορα με τον Νεκτάριο. Τα ξέρω όλα, Μανθέο, μη συνεχίσεις. Δεν μπορώ να σας κοροϊδεύω. Είναι μέρες τώρα που μου μίλησε για την υιοθεσία του. Υπέφερε. Σήμερα τα ξημερώματα ήρθε και με βρήκε. Ήταν διαλυμένος. Τι συμβαίνει, με τρόμαξες. Γιατί επέμενες να συναντηθούμε εδώ και όχι στο σπίτι μου? Για τα παιδιά. Δεν ήθελα να μας ακούσουν. Δήμητρα, θα φύγω για την Αυστρία. Μαθαίος και Αχιλλέας μου το ομολόγησαν. Μειοθετημένος. Νεκταρίε, εντάξει, ρέμισε. Δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου, μην κάνεις έτσι. Τι ελπίζεις να βρεις στην Αυστρία? Τις ρίζες μου. Με τη βιολογική μου μητέρα. Θέλω να μάθω γιατί με έδωσε. Έχω πολλά ερωτηματικά που θέλω να απαντήσω. Θα ψάξω. Τόσα χρόνια ζούσα μια ζωή που δεν μου ανήκει. Πίστευα πως ανήκω κάπου. Και ο Μαθαίος ήξερε. Θυμότανε την υιοθεσία μου. Πήγαινε γυμνάσιο τότε. Χωρίς να ηρεμήσεις, σε παρακαλώ. Μαζί σου είμαι, θα σε στηρίξω. Κι εγώ στη θέση σου το ίδιο θα έκανα. Θα ψάχνα να βρω απαντήσεις σε όλα.
Ορκίσου όμως. Ορκίσου μου ότι δεν θα εξαφανιστείς από τη ζωή. Των παιδιό μας έχουν ανάγκη. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό, Δήμητρα? Δεν νιώθω πως ανήκω πια εδώ. Θέλω να μάθω. Έχει γκρεμιστεί ο κόσμος μου, καταλαβαίνεις? Καταλαβαίνω πως νιώθεις, Δεκτάριε. Μου είπε πολλά. Ότι εσύ Αχιλλέα δεν ήξερες. Το πίστεψε αυτό. Πάλι καλά. Με μένα τα έχει έτσι? Όχι ακριβώς, Ματθαίο. Απλώς δυσκολεύεται να καταλάβει το λόγο που του το έκρυψες. Για να μην νιώσει όπως τώρα. Δήμητρα, τα συναισθήματα μας δεν άλλαξαν στον παραμικρό. Είναι αδελφός μας. Και αυτό δεν άλλαξε ούτε θα αλλάξει ποτέ. Μα τι συζητάμε το κερατό μου μέσα? Είναι και θα παραμείνει ο αδελφός μας. Αυτό εννοείται. Κοίταξε, Δήμητρα. Είναι αλλιώς να ακούει κάποια πράγματα από εμάς και αλλιώς να τα ακούσει από σένα. Σίγουρα θα σε πάρει τηλέφωνο. Αγαπάει τα παιδιά του. Σε παρακαλώ, προσπάθησε να τον πείσεις. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς τον Νεκτάρι. Η αγάπη σας είναι συγκινητική. Ήταν τόσο κλονισμένος που ομολογώ πως έπεισε και εμένα. Θα του μιλήσω. Θα είμαστε σε επαφή. Πάρ' τον τώρα τηλέφωνο. Όχι τώρα, Αχιλλέα. Θα πάρει εκείνος το βράδυ για να πει καληνύχτα στη Μαρίνα. Όταν θα πάρει τηλέφωνο, θέλω να είμαι μόνη μου, να του τα πω όπως εγώ νομίζω. Θέλω να τον αφήσω και λίγο να ξεσπάσει όπως αυτός νομίζει. Κάνε κουράγιο και πάρ' τον. Έλα. Έλα, Αχιλλέα μου. Τι κάνεις, αγάπη μου? Με διάφορα προβλήματα. Εσύ, τι γίνεται εκεί? Το χειρουργείο του Σύφη αναβλήθηκε. Θα γίνει σε 3-4 μέρες. Τριήμερη συμπαράσταση χρειάζεται για το χειρουργείο του? Όχι, αγάπη μου. Το έμαθα τώρα γιατί τώρα το μάθε και εκείνος. Ίσως έρθω και ξαναφύγω. Αν είναι να γυρίσεις για 2 μέρες και να φύγεις πάλι, καλύτερα άστο. Μείνε εκεί και παίρνα καλά. Τέλος πάντων, σ' αφήνω γιατί έχω και εγώ τα δικά μου ζόρια εδώ. Γεια. Να γυρνάει τώρα το αγόρι μου, η ψυχούλα μου, φορτωμένος με στενοχώρια, μόνος, μέσα σε μια ξένη χώρα. Ποιος ξέρει τι σκέψεις κάνει. Θεέ μου, τι συφορά με βρήκε. Από τον καημό του θα πάω. Κανόνισε να αρρωστήσεις τώρα, γιαγιά, να έχουμε άλλα. Μα να μην πάρει ένα τηλέφωνο. Τι ψάχνει τώρα να βρει στην Αυστρία, μου λέτε? Τη βιολογική του μάνα ψάχνει, γιαγιά. Τι θες να ψάχνει? Αφού έχει πεθάνει η Δήμητρα, τι σας είπε? Πως ζήτησε να την δει και ήταν χάλια ψυχολογικά. Υποσχέθηκε να του μιλήσει. Η Δήμητρα μπορεί και τον επηρεάζει. Άσε να δούμε. Εσένα σε πήρε και ένα τηλέφωνο? Όχι. Ούτε καν να μου πει ότι θα φύγει. Κλειστό το έχει πάλι. Τηλεφωνητής μπήκε. Τι είναι? Πάρ' τον τηλέφωνο. Θα το αφήσω εγώ μήνυμα. Δεκτάριε, γιέ μου, σε παρακαλώ, πάρ' με ένα τηλέφωνο. Να ακούσω τουλάχιστον τη φωνή σου. Να καταλάβω ότι είσαι καλά. Η καρδιά μου έχει ματώσει. Τίποτα δεν είναι όπως πριν. Είσαι ο εγγονός μου, Νεκτάριε. Είσαι Ματθαίος, παιδί μου. Θες να πεθάνω κι εγώ και τα αδέρφια σου? Μη μας ποτίσεις τέτοιο φαρμακί, γιέ μου. Σε παρακαλώ. Thank you.
Αφήστε με, Ματθαίο. Εμείς θα έπρεπε να του είχαμε μιλήσει. Εντάξει, γιαγιά, μην με κάνεις να αισθάνομαι χειρότερα. Έλα. Αγάπη μου, τι κάνεις? Να μην σε νοιάζει. Έχω τα χιλιάδες προβλήματα εδώ και δεν είσαι δίπλα μου. Αυτό κάνω. Θέλεις να μιλήσουμε για τα προβλήματά σου? Όχι. Ασχολήσου εκεί με το Σύφη. Είμαι όποιον άλλον θες. Καληνύχτα. Γιατί τις μίλησες έτσι, παιδί μου? Άστους, γιαγιά. Αυτά είναι θέματα δικά τους. Αχιλέα, πάρε τηλέφωνο τον Νεκτάριο μου, πώς απαντήσει. Έμεινα από μπαταρία. Θέλω να πας και στα ορεινά αμπέλια. Θέλω να επιβλέψεις το κλάδωμα και το ράντισμα. Το ξέρω, σε φορτώνω με δουλειά, όμως αφού έκατσε αυτό το έκτακτο ταξίδι στο Νεκτάριο, πρέπει να τον καλύψουμε. Όλοι μας. Λοιπόν. Ναι. Όχι, δεν θα έρθουμε καθόλου σήμερα στο γραφείο. Σε ευχαριστώ για την κατανόηση. Ναι, θα μιλήσουμε αργότερα. Γεια σου. Συγγνώμη, αλλά έπρεπε να γίνει και αυτό. Καταλαβαίνω, Αχιλέα. Έλα, Δημήτρα, πες μας, μίλησες με τον Νεκτάριο, τι είπατε? Ναι, μια ολόκληρη ώρα μιλάγαμε χθες βράδυ. Και, τι σου είπε? Σου είπε πότε θα γυρίσει? Λυπάμαι, Ματθαίο. Ο Νεκτάριος δεν σκοπεύει να επιστρέψει στην Κύπρο. Μάλιστα, μου πρότεινε να πάρω τα παιδιά και να πάμε να το συναντήσουμε στην Αυστρία.